Ενώπιον τη δικαιοσύνη βρέθηκε η πρώην πρόεδρο τη Αργεντινή. Αρκετοί υποστηρικτέ τη ήταν εκεί για να τη συμπαρασταθούν. Η Κριστίνα Φερνάντε κατέθεσε για την υπόθεση διαφθορά στην οποία φέρεται να εμπλέκεται. Η ίδια έκανε λόγο για πολιτική δίωξη και αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξή τη. Από την πλευρά του, ο διάδοχο τη στην Προεδρία τη χώρα τόνισε πω κανεί δεν επιθυμεί να υπάρχει ατιμορρησία. Η δικαιοσύνη δρά ανεξάρτητα. Δεν εμπλεκόμαστε. Η Αργεντινή σέβεται τη δημοκρατία και η δημοκρατία σημαίνει διάκριση εξουσιών. Ούτε οι πολίτε, ούτε κανεί από εμά θέλει να υπάρχει ατιμορρησία, ανέφερε ο Μαουρίτσιο Μάκρη. Η Κριστίνα Φερνάντε φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση διαφθορά που αφορά την εύνοια σε συγκεκριμένε εταιρείε που αναλάμβαναν δημόσια. Έργα. Στο πλαίσιο τη ίδια έρευνα έχει ήδη συλληφθεί ο Λαζάρο Μπαέζ. Ο επιχειρηματία φέρεται να τύχανε προνομιακή μεταχείριση στι δημόσιες συμβάσει την περίοδο που βρισκόταν στην εξουσία τόσο η Κριστίνα Φερνάντε όσο και ο σύζυγό τη, Νέστορ Κίρχνερ.